Γεια σας. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία θα διαβάσουμε με τίτλο «Έζησα τα πάνδυνα και τώρα με απορρίπτει ένας νεότερος έρωτας». Και ο έρωτας είναι εντός αγωγικών. Αγαπημένη μου Θέκλα, τολμώ να σε προσφωνώ στον ελληνικό διότι εδώ και λίγες μέρες που σε ανακάλυψα ψαχουλεύοντα στοιχεία του YouTube, Έπεσα πάνω στα βλόγ σου και συναρπάστηκα. Σε ευχαριστώ πολύ και μου αρέσει να με προσφωνείτε στον ελληνικό. Μέσα στην επιλεκτική μοναχικότητα μου, Θεώρησα ότι βρήκα μια πιστή φίλη, μια καθοδηγήτρια στι ψυχικέ μου αναζητήσει και συνοδοιπόρο μου στι διαρκεί αναζητήσει μου και στον τρόπο αυτοβελτίωση μου να γίνω καλύτερο άνθρωπο. Οπότε θεώρησα βαθιά ωφέλιμα όλα όσα μοιράζεσαι μαζί μα, μέσα από τι επιστημονικέ σου γνώσει και τι προσωπικέ σου εμπειρίε και διδαχέ, μην διστάζοντα να αυτοτσαλακωθεί, μαθαίνοντα μα ότι για όλα χρειάζεται διαρκή προσπάθεια για προσωπική βελτίωση και κατ' επέκταση ως προς τους άλλους. Σε θεωρώ λοιπόν φίλη μου που συνομιλούμε πίνοντας ρόφημα. Ναι, πιούμε λίγο ρόφημα. μικραίνοντας τις αποστάσεις και βγαίνοντας μέσα από κάθε, μετά από κάθε βλό κατά τη σοφότερη. Βάλσα μου στη ψυχή μου τα λόγια σου και σε ευχαριστώ βαθιά γι' αυτό. Είμαι 52 ετών. Παραθέτω παρακάτω τα στοιχεία μου, τα οποία γνωρίζω πως θα διαφυλάξεις σε όλες τις επιστολές διαφυλάτεται η ιδιωτικότητα του Αποστολέως. Μεγάλωσα σε μια αυστηρά μετριαρχική οικογένεια, γεννημένη σε χώρα του εξωτερικού, διότι επέλεξαν οι γονείς μου να ζήσουν εκεί για βιαπουριστικούς λόγους. Η μητέρα μου ξαφνικά αποφάσισε να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, γιατί ο χειριστικός εξίσου με αυτήν πατέρας της της επέβαλε ότι έχει χρέος να κυροκομίσει τους γονείς της. Υποχρεώνοντα όλου μας να αλλάξουμε χώρα, τρόπος ζωής και να συγκατοικήσουμε με τους γονεί τη. Σε σπίτι που ο πατέρα μου πήρε με δάνειο και φτύνοντα αίμα για να το ξεπληρώσει, καθώ ήταν ο μόνο που εργαζόταν με την εποπτεία συζύγου, πεθερικών και παιδιών. Εγώ με το μεσαίο παιδί από την οικογένεια, το παιδί Sándwich, Δηλαδή παίζοντα τον ρόλο του καλού κοριτσιού, τη καλή αδερφή κλπ. Στα 17, ενώ παράλληλα με το Λύκειο εργαζόμουν τα καλοκαίρια κατόπιν προτροπή τη μάνα μου για να καρπώνεται έξτρα παραδάκι, εγώ άβουλη, υπέρμετρα ευγενική, υποστηρικτική και ενοχική, στοιχεία που κληρονόμησα από τον πατέρα μου, πρόσωπο που υπεραγαπούσα, μα δεν θαύμαζα, γιατί είχε μια παθητική στάση απέναντι στη μητέρα μου, και φυσική συνέπεια αυτού και απέναντι στη ζωή, πιστό αντιγραφάκι του κι εγώ, γνώρισε έναν τύπο αρκετά χρόνια μεγαλύτερό μου. Στη δουλειά δηλαδή. Εδώ μας λες ότι οι γονείς σου ήταν στο εξωτερικό για βιοποριστικούς λόγους, όταν ο παππούς σου επέβαλε στη μητέρα σου ότι σαν καλή κόρη πρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα για να το γυροκομίσει, η μητέρα σου ήταν αυτή που παίρνει τι αποφάσει, πήραν την απόφαση, επέστρεψαν πίσω, δούλευε μόνο ο πατέρας σου και δούλευε και εσύ τα καλοκαίρια για να δίνεις τα χρήματα στη μάνα σου και στη δουλειά γνώρισε αυτόν τον μεγαλύτερο άνθρωπο. Στην αρχή, παρόλο που τον αντιπάθησα για τον καφιάρικο χαρακτήρα του, τον καφιάρικο, νομίζω ότι δηλαδή καφιόταν, μετέπειτα γοητεύτηκα για την προσπάθεια του να με προσεγγίσει με τον Αστέλια Θοδέσμε, δώρα στην οικογένεια μου. Θέλω να προσεγγίσει εσένα και στην δώρα στην οικογένεια σου. Γοητεύοντα τη μάνα μου, αχά, καθότι τύπο φιλοχρήματο, χειριστικό και άκρο τοξικό, η μητέρα μου εννοώ, και επειδή τυχ, τύχανε και αυτό παρόμοιο χαρακτήρα, επικεντρώθηκαν και οι δύο να με πείσουν ότι αυτό είναι ο πρίγκιπα του παραμύθιου. Όμοιο στον όμοιο και κοπριά στα λάχα λέμε εδώ για τέτοιου τύπου. Πλήρη ταύτιση ιδεών. Αυτό θα κέρδιζε την άβουλη παρθένα κόρη και αυτή μια εύκολη ζωή από έναν γαμπρό άκρο ευκατάστατο με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, δείχνοντα η μάνα μου στην κοινωνία ότι πέτυχε μέσω μένα στη ζωή τη. Μάλιστα, πολύ καλή μάνα. Και εσύ από μάνα πάσχες. Απομιζώντα χρηματικό ωφέλη, δίθε για φιλανθρωπίε που πρόσφατα ακόμα έμαθα πώ τα διέθετε για άλλου σκοπού. Χιλιάδε τα παραδείγματα, αλλά πού να τα γράψω όλα. Στη διάρκεια του Αραβώνα με υποχρέωσα να μην δώσω εξετάσει να τελειώσω το Λύκειο, με το πρόσχημα τώρα θα παντρευτώ. Τι να τα κάνω τα γράμματα, και εγώ το ζώον δέχθηκα, να μείνει και χωρί απολυτήριο Λύκειο δηλαδή. Ο Αραβόνα φάνηκε από την αρχή ότι δεν θα ήταν ρόδινο. Αυτό με μείωνε, με ξεφτέλιζε και χειροδικούσε άσχημα επάνω όταν είπα τη μάνα μου ότι θέλω να χωρίσω, μου είπε ότι δεν θα την κάνω ρεζίλη να μιλά ο κόσμο, θα τον πάρω και θα πω και ένα τραγούδι. Και όταν αναφέρθηκα στον συνεχή ξυλοδαρμό, μου είπε Α τον κρίνει ο Θεό, Χριστέ μου, σου λέει η κόρη σου ότι ο αραβωνιαστικό τη τη δέρνει, και εσύ το μόνο που έχει να πει είναι μη χωρίσει γιατί θα με κάνει ρεζίλη και α τον κρίνει ο Θεό. Σπουδαία μάνα. Αγία ελληνική οικογένεια. Εγώ υπόψη δεν είμαι θρησκευόμενη, πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη, τιμώ τι παραδόσει και τα έθιμα όσο μου βγαίνει, αλλά ω εκεί. γιατί αυτοί που είναι θρησκευόμενη είναι καλύτερη. Παντρεύτηκα, έκανα τρία παιδιά, όσο ήμουν, ήμουν όσο μπορούσα καλή μάνα, βιώνοντα όμω φοβερά άσχημη κακοποιητική σχέση από όλε τι πλευρέ. Με τη μάνα μου να αυξάνει το εισόδημά τη μέσω εμένα. Κατάλαβα, έμαθα εκ των υστέρων ότι την πλήρωνε χρήμα το άνδρα μου για να με βοηθάει. Μάλιστα. Μιαν άκρο τοξική και κακιά πεθερά, έναν άνδρα να μου συμπεριφέρεται απάνθρωπα απαξιωτικά και πολύ κακοποιητικά. Εγώ χωρί αποκούμπη, νιώθοντα μόνη, μόνη μου γιατί η μάνα μου παρόλο που χρηματιζόταν, ουδέποτε μου κράτησε κανένα παιδί για κάποια έξοδα, αλλά αντιθέτω απολάβανε πλούσια ζωή πηγαίνοντα με τα νερά του συζύγου μου για να έχει την εύνοιά του. Έσπασα. Αφού πέρασα διάφορα ψυχοσωματικά. Και μαθαίνοντα ότι ο άντρα μου τα είχε φτιάξει με μια πολύ καλή μου φίλη για 10 χρόνια, είπα αυτό ήταν. Όταν έγινα καλύτερα από αυτά τα ψυχοσωματικά που είχα και βγήκα από το νοσοκομείο και αφού πέρασα κάποιους μήνες προσπαθώντας κυριολεκτικά να σταθώ στα πόδια μου, του έβαλα τελεσίγραφο. Την επόμενη φορά που θα σηκώσει χέρι πάνω μου, θα ανοίξω την πόρτα και δεν θα με ξαναδεί. Αυτή τη στιγμή ήταν λίγο καιρό μετά που με ξαναχτύπησε άγρια για ασήμαντη μπροστά σε γείτονες και φίλους. Τι καλό άντρα. Πήγα να πάρω τα παιδιά μου, δεν με άφησε, μου πήρε τα κλειδιά του αυτοκίνητου μου και περπάτησα τρει ώρε μέσα στη νύχτα από το σπίτι του στο πατρικό μου. Η μητέρα μου μου μη είπε ότι δεν θα με στηρίξει και ότι αν θέλω να με φιλοξενήσει εμένα, αλλά όχι τα παιδιά. Μην τυχόν και μάθει η γειτονιά ότι χωρίζω. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χάσω την επιμέλεια των παιδιών, γιατί για να χωρίσουμε είπε να πάμε σε ψυχολόγο. Πάμε. Και χωρί να πω τη δική μου πλευρά, με έβγαλε τρελή που θέλω να φύγω από έναν υπέροχο γάμο κλπ. Η δε εντό εισαγωγικών ψυχολόγο, συγγνώμη, αλλά δεν μου κάνει καλή εντύπωση, πρότεινε χωρί καν να με ακούσει μια θεραπεία με πρόσδαπ και σε δύο μήνε θα τα έχω ξεχάσει όλα. Ψυχίατρο μου ήταν. Δεν νομίζω ότι ήταν ψυχολόγο για να προτείνει θεραπεία με πρόσδαπ. Αντικαταθλίπτηκα. Άκουσον, άκουσον. Και δεν ξέρουμε αν ήταν και ψυχολόγο. Φυσικά έφυγα, στηρίχτηκα λίγο στη φιλοξενία τη μάνα μου, βρήκα μια δουλειά. Γραπώθηκα στο πρώτο δωμάτιο που βρήκα και ξεκίνησα την πρώτη δουλειά που βρήκα. Ο ΔΕΑ χαρακτήριστρο έκανε δήλωση στην αστυνομία για εγκατάλειψη συζυγική στέγη, πληρώνοντα αδράνομικου, αστυνομικού κλπ. Με αποτέλεσμα χωρί αιτία να χάσω την επιμέλεια των παιδιών μου. Άπειρε προσπάθειε για καθημερινή επαφή γονική από ξένου, σε κανονικότατα δηλαδή. Κλεισμένε πόρτε από όλου, υποστήριξη μηδανική. Οχυρώθηκα, δούλευα σταμάτητα για να ανταποκριθώ στι υποχρεώσει μου, γιατί μεν μου πήρε την επιμέλεια παίζοντα το ρόλο του τεθλιμένου παρατημένου, χρήματα όμω απαιτούσε από μένα για τα έξοδα των παιδιών. Όταν δε μεγάλωσαν, ανέλαβα αποκλειστικά τι σπουδέ και των τριών παιδιών, δουλεύοντα 18 ώρα. Τρει δουλειέ ταυτόχρονα, αρρωγό στι προσπάθειε του, γνήσιο υποστηριχτή του. Σε αντίθεση με εκείνον, ποτέ δεν τον κατηγόρησα, Άφησα τη ροή των πραγμάτων να κυλήσει και όταν μεγάλωσαν αρκετά, κατανόησαν αρκετά την όλη κατάσταση. Με βοήθεια ψυχολόγου που εκείνα επέλεξαν, όπω έκανα και εγώ, άλλωστε περιστασιακά, γιατί τα οικονομικά μου ήταν νυχτρά. Στο ενδιάμεσο, νοσηλεύτηκα δύο φορέ γιατί για να τα καταφέρω να τα στηρίξω οικονομικά, αφού σπούδαζαν, υποσυντιζόμουν με αποτέλεσμα να προκύψουν σοβαρά προβλήματα υγεία. Εκείνη την περίοδο, δεύτερη φορά, μετά από χρόνια, δεν άκουσα το εστυχτό Ενέδωσα σε μια σχέση που ακριβώ γιατί δεν είχα φροντίσει να γιατρέψω την πληγή μου, απλά την κάλυψα. Έκανα το ίδιο λάθο. Ίδια και χειρότερη κακοποιητική σχέση σε σημείο μέσω εισαγγελέα να ληφθούν περιοριστικά μέτρα και να μην μπορεί να με ξαναπλησιάσει. Συνεξαρτόμενη. Που επέλεγε κακοποιητέ. Τότε αποφάσισα να με φροντίσω. Παράλληλα με το διάβαζα που είμαι ελάτρε ιδίω βιβλία ψυχολογικών θεμάτων, μουσική, Αυτογνωσία, αυτοψυχανάλυση και βοήθεια από επαγγελματία ψυχολόγου. Έμαθα τα όρια, τα επέβαλα εκεί που πρέπει γιατί εδώ και 15 χρόνια πέθανε ο πατέρα μου και αφού μοίρασε την κληρονομιά στα δυο μου αδέλφια, αφού τραγάνισαν τα πάντα, τώρα περιμένει η μάνα μου σε αυτή την ηλικία που βρίσκεται να τη παίρνω καθημερινά φαΐ γιατί ξέμαθε να, να μαγειρεύει. Τοποθετήθηκα, επαναπροσδιορίστηκα, ξανασυστήθηκα αν θέλετε με του γύρω μου και είπα ότι θα συνεισφέρω όσον μπορώ και αν μπορώ. Και πολύ καλά έκανε. Οριοθέτησα τη σχέση με τα αδέρφια μου σε ένα σημείο ανεκτό και τοξικού φίλου, συγγενεί κτλ. Του έκοψα με το μαχαίρι και πολύ καλά έκανε. Έκλειψα τι πληγέ μου, με αγάπησα και τι συμπόρεσα και με συγχώρεσα. Γιατί συγχώρεση σημαίνει λύτρωση. Μου έδωσα σημασία και ακόμα και τώρα που λόγω εθνικό βιώνω την ανεργία είμαι αισιόδοξη. Μακροσκελέ το κείμενό μου, όμω λυτρωτικό φίλη μου. Φτάνω στο τέλο του κειμένου και τη ζωή μου τώρα. Πριν πέντε χρόνια γνώρισα έναν άντρα μικρότερο μου. Για μένα η ηλικία είναι μόνο αριθμή, αλλά ουσιαστικά είναι δέκα χρόνια. Όμω τι λυπηρό αυτοί οι αριθμοί να γίνονται μέγκαινε και να πνίγουν το συνέστημα. Επειδή πρέπει. Αλληλοδόσιμο ψυχή και σώματο, πλήρη ταύτιση ιδεών, μοιρασμό σκέψεων, στιγμών, έρωτα. Έρωτα, φίλοι μου, αμοιβαίω. Αλλά τον τελευταίο καιρό κάτι άλλαξε. Ήθελε να βρισκόμαστε μόνο σπίτι του, αρνιόταν να πάμε κάπου έξω, και ενώ έβλεπε ότι με ήθελε το ίδιο, ένιωθα και τη διαφορά. Την τελευταία φορά πριν βρεθούμε πήρα αποφάσει, του μίλησα, τον ρώτησα τι άλλαξε, μου είπε ότι εξακολουθεί να με αγαπάει το ίδιο, αλλά είναι η διαφορά ηλικία. Του επισήμανα ότι αυτό το γνωρίζαμε από την αρχή. Δεν ζητώ κάτι παραπάνω από αυτό που έχουμε, όμω δεν με καλύπτει μόνο αρχικό έρωτα. Νιώθω φθηνή, θέλω τη σχέση μα. Να το σκεφτεί και αν θέλει και νιώθει να προχωρήσει τη ζωή του. Μου στείλε μήνυμα και μου είπε ότι νιώθει να μείνει μόνο. Το σεβάστηκα και δεν θα το ξαναενοχλήσω. Όμω ξέρω θα ξαναφανεί. Το κόβω ή απλά απομακρύνομαι από τώρα. Ευχαριστώ από τα βάθη τη καρδιά μου για την υπομονή σου, την αν, αν, αν αντοχή σου και τι γνώμε σου. Αν γίνει θα νιώσω ευτυχισμένη, μα και να μην γίνει πάλι θα νιώθω. Στη ζωή χάνουμε για να κερδίζουμε. Εγώ έχασα πολλά, μα κέρδισα άλλα τόσα. Μέσα σε αυτά είσαι κι εσύ. Να έχει όλα τα καλά και να είσαι πάντοτε εαυτό σου με χτίμηση, αγάπη και τιμή αγαπημένη μου. Κούκλα μου, φιλενάδα μου. Λοιπόν, να πάει έσω του. Τα λέμε έσω του στην Κυπριακή διάλεκη, το να πάει σπίτι του. Να πάει σπίτι του αυτό ο κύριο, εντό αγωγικών, ο οποίο είναι 10 χρόνια μικρότερο σου και ο οποίο ξεκίνησε σχέση μαζί σου κανονική και στην πορεία προφανώς επηρεασμένος από τα κοινωνικά στερεότυπα και τις κοινωνικές προκαταλήψεις αποφάσισε να σε έχει μια κρυφή σχέση, μια σχέση μόνο για το κρεβάτι, λόγω της ηλικία, να τον διώξεις να φύγει μακριά από τη ζωή σου. Όπως έχεις διώξει τοξικούς συγγενείς και φίλους. Γιατί μόνο τοξική μπορεί να είναι μια τέτοια σχέση. Σου το λέω έχοντας πλήρη επίγνωση τι σου λέω. Μου καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ερωτική μοναξιά ή καλύτερα ερωτική ερημιά. Τι σημαίνει να έχεις παντρευτεί Όπω εσύ, έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν ταιριάζεται, με το... να κάνει μαζί του ένα γάμο έτσι όπω τον περιέγραψε, εξόχω κακοποιητικό, να έχει ένα εξόχω κακοποιητικό διαζύγιο, να έχει τόσε δυσκολίε με τα παιδιά σου. Είσαι λεβέντησα και μπράβο σε χαρητήρια που κατέφε... κατάφερε να κερδίσει τα παιδιά σου, να κερδίσει τη σχέση με τα παιδιά σου και να αναστρέψει τη γονική αποξένωση, να την αντιστρέψει. Δηλαδή τα παιδιά να σταματήσουν πλέον να είναι αποξενωμένα από εσένα επειδή σε είδαν στην πράξη ότι ως μάνα τους ήσουν εκεί και ασχολιώσουν και, τις, στήριξες τα παιδιά σου ουσιαστικά. Πολλοί γονεί που είναι αποξενωμένοι από τα παιδιά τους ακούγοντας την ιστορία σου θα πάρουν θάρρος ότι με το να είσαι παρούσα στη ζωή των παιδιών σου και με το να Βάζεις στα παιδιά σου προτεραιότητα, κατάφερες να μην χάσεις τη σχέση με τα παιδιά σου, ενώ πρώην άντρα σου τι κατάφερε, τα παιδιά του μεγαλώνοντας να τον καταλάβουν τι τύπος είναι. Μ. Κανείς δεν κερδίζει άδικα για πολύ καιρό. Μπορεί στην αρχή του διαζυγίου σας τα παιδιά σου όντας μικρά και σε μια ηλικία που επηρεάζονταν εύκολα, να επηρεάστηκαν από το τι έλεγε ο πατέρα του για σένα. Όμω τώρα που είναι ενήλικα, γνωρίζουν και ποιο είναι ο πατέρα του και ποια είναι η μάνα του. Και πολύ καλά έκανε που δεν καταγόρισε τον πρώην στα παιδιά σου, γιατί τα παιδιά μα μεγαλώνοντα έχουν και κρίση και μυαλό και μπορούν να καταλάβουν τι καπνό φουμάρει ο καθένα από του γονεί του. Λοιπόν, τώρα για αυτή σου τη σχέση. Ακριβώ επειδή είσαι survivor, εσύ επιζώσα, έχεις επιζήσει από μια πολύ δύσκολη ζωή, από μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Αυτό είναι ένας λόγος παραπάνω για να αποκοπείς από αυτόν τον τύπο, τον τζάμπα μάγκα, τον τζάμπα εραστή. Η αγάπη θέλει αρχίδια. Αρχίδια πεπόνια θέλει τον αγαπήσεις. Θέλει να γράψεις τα παλιά σου τα παπούτσια τον κόσμο όλο. Τι λέει ο κόσμος, τι λέει η μάνα του αυτού, ξέρω εγώ, οι του, οι φίλοι του, τι λένε να τους γράψει στα παλιά του υποδήματα και να σταθεί στο συνέστημά του. Έχω ξανακούσει αυτή την ιστορία. Να ερωτεύεται ένας νεότερος άνδρας μια μεγαλύτερη γυναίκα, δέκα χρόνια δεν είναι τραγική διαφορά ηλικία σε καμία περίπτωση. Εδώ είμαστε και θα δούμε ποιος θα ζήσει περισσότερα χρόνια, γιατί μέσω όρο οι γυναίκες ζουν περισσότερα χρόνια από τους άνδρες. Και θα δούμε και ποιο η ζωή θα εξελιχθεί ωραία και ποιο η ζωή θα εξελιχθεί με βάση τις επιλογές του. Γιατί ζούμε τη ζωή που επιλέγουμε με βάση τις επιλογές μας. Και όποιο δειλά επιλέγει να πουλήσει και να μαγαρίσει τον έρωτα που για μια γυναίκα στο βωμό των κοινωνικών προκαταλήψεων, θα τα όλα αυτά. Πρόβλημά του όμως δεν θα το λυπηθούμε κιόλα. Το έχω δει αυτό το παραμύθι. Δεν είσαι η πρώτη και δυστυχώς δεν θα είσαι ούτε η τελευταία που θα ερωτευτεί μαζί της ένας άντρα νεότερος, που θα νιώσει ε, έντονη επιθυμία, ερωτική αγάπη, έλξη και σύνδεση, που θα δημιουργήσει μια σχέση ολοκληρωμένη και μετά θα καθίσουν στα αυτιά του οι διάφοροι γονείς, συγγενείς, φίλοι, περίοικοι, ο περίγυρος, και να του πούνε εσύ νέο αγόρι, τι γυρεύει με αυτήν που είναι μεγαλύτερη από σένα και έχει παιδιά και έχει σκυλιά και κατιά. Και θα τον κάνουν σαν τα μούτρα του. Δεν έχω κανένα απολύτως σεβασμό για αυτά τα ανθρωπάκια, άνδρες ή γυναίκες, οι οποίοι πουλούν τον έρωτά τους, πουλούν την αγάπη τους στο τι θα πει ο κόσμος και το τι θα πει η κοινωνία. Αν ερχόταν να σου πει, ξέρεις, έχεις αυτό το χαρακτηριστικό στην προσωπικότητά σου. Κάνεις αυτή τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, η οποία δεν μου αρέσει, με την οποία δεν συμφωνώ, Θέλω να τελειώσει η σχέση μας για αυτό το συγκεκριμένο λόγο που έχει να κάνει με τη σχέση μας. Όχι με την ηλικία σου, η οποία ηλικία σου ήταν παρούσα από την αρχή. Φτάνει πια με αυτούς τους τζαμπαμάγκες και τους τζαμπαεραστές. Το να σου λέει σε θέλω ερωτικά να βρισκόμαστε σπίτι μου να το κάνουμε στα κρυφά, αλλά να μην το ξέρει η κοινωνία ότι είμαστε μαζί, είναι προσβολή χειρή του είδου. Και προσβολή χειρή του είδου προ τον ανδρισμό του τον ίδιο. Να πάει στο καλό και να μην το ξαναδεχτείς πίσω. Μην καταδέχεσαι να είσαι η σεξουαλική εκτόνωση ενός ανθρώπου δειλού. Θέλει κότσια και ελευθερία η αγάπη και ο έρωτας. Πολλά κότσια. Και όποιος δεν τα έχει, να μην. Να μην έχει την ευχαρίστηση να έχει στη ζωή του έστω και μόνο σεξουαλικά ανθρώπους αξιόλογους. Δεν το αξίζει, μου Σε καμία περίπτωση δεν το αξίζει. Η γνώμη μου είναι αυτή. Να τον στείλει στο καλό. Καλό δεν θα είναι, γιατί θα, θα, θα απολαμβάνει τι συνέπειε των πράξεων. Και επειδή έχω δουλέψει 20 χρόνια ω ιδιώτη ψυχολογό και έχω μάθει πολλέ ιστορίε ανθρώπων από πρώτο χέρι μου, τι διοικήθηκαν ήδη, άνθρωποι που κάνουν τέτοιε επιλογέ, στο τέλο τόνουν τα μούτρα του και έρχονται εκ των υστέρων και λένε, Αχ, και είχα την πραγματική αγάπη στη ζωή μου και την έδιωξα ή την, την πρόδωσα, γιατί σκεφτόμουν τι θα πει ο ένας και τι θα πει ο άλλος, η κοινωνία κλπ. Αυτά είχα να πω. Έχεις την αγάπη μου, έχεις τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμού και όχι μόνο εμένα και όλου του καναλιού, καλώς στην την παρέα μας και έτσι μια έκκληση κάνω, μια έκκληση κάνω. Ας μην δίνουμε το δικαίωμα σε κανέναν άνθρωπο λίγο να έχει επάνω μας leverage. Να έχει πάνω μας δύναμη τη στιγμή που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος της ουσιαστικής σχέσης με έναν άλλον άνθρωπο. Μακριά από εμάς. Και ας μείνουμε μόνοι, και ας μείνουμε χωρίς σεξουαλική ζωή, και ας μείνουμε τη μοναξιά μας. Είναι πολύ καλύτερα παρά να ξεφτιλιζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ άσχημο πράγμα. Εκεί που έχεις κανονική σχέση με έναν άνθρωπο να σε ξεφτιλίζει σε μία σεξουαλική μόνο επαφή. Πολύ άσχημο πράγμα. Μην καταδέχεστε, να μην καταδεχόμαστε, να κακοποιούμαστε ψυχικά και συναισθηματικά από ανθρώπους που θα μπορούσαν, αν είχαν τα κότσια, το ξαναλέω, να μας αγαπήσουν. Και δεν είναι καθόλου σεξι, καθόλου ελκυστικός, καθόλου γοητευτικός ένας άνθρωπος δηλός. Οποιουδήποτε φίλου, οποιουδήποτε σεξουαλικού προσανατολισμού. Και οι survivors και οι δυνατοί άνθρωποι, οι αγωνιστές, δεν ταιριάζουν με λιπόψυχους. Bye, στο καλό να μας αφήσει ήσυχε. Φιλιά!